Φίλες και φίλοι, τι να πω. Είδατε κι εσείς ό,τι είδε όλη η Ελλάδα. Είδατε ένα Ολυμπιακό ερείπιο. Ένα Ολυμπιακό με χάρτινη άμυνα. Ένα Ολυμπιακό που δεν ήξερε κανείς από τους 11 ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στο πρώτο ημίχρονο τι να κάνει. Όλοι έπεσαν για τον εαυτό τους. Και βέβαια είδατε μια Sporting η οποία γνώριζε από το πρώτο λεπτό τι ακριβώς επιζητούσε. Με την έναρξη του αγώνα, γκολ από τα αποδυτήρια. Αυτό ζήταγε η Sporting και αυτό πέτυχε. Κόπηκαν τα πόδια των Ερυθρολεύκων. Βέβαια, όλοι πίστεψαν ότι θα το ξεπεράσει. Σε λίγο όμως ήρθε και το δεύτερο χτύπημα. Μια δεύτερη σφαλιάρα, ένα δεύτερο γκολ, πανομοιότυπο του πρώτου. Χάρτινη είπαμε η άμυνα. Δεν πέρασαν 10 λεπτά και μέχρι το 30 λεπτό, περίπου μέχρι εκείνο το ημίωρο, η Sporting είχε πετύχει άλλο ένα γκολ. Θα μπορούσε να βάλει κι άλλα. Δύο φορές η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, χάθηκαν ευκαιρίες κλπ. Θέλω να πω με την ευκαιρία ότι ο προπονητής είχε στήσει έτσι τον Ολυμπιακό που 100 ώρες να έπαιζε, δεν επρόκειτο να βάλει γκολ. Θα μου πείτε, η φιλοσοφία του είναι όχι αμυντική. Ναι, αλλά όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια πρέπει να ξέρεις πότε και πού θα σταματήσεις. Ουδής γνώριζε το ρόλο του. Θα μου πείτε ότι, ρε παιδί μου, τώρα άρχισε ο πόλεμος. Μια μάχη χάθηκε. Δεν χάθηκε ο ίδιος ο πόλεμος. Όχι. Αλλά όταν χάνεις μέσα στην έδρα σου μια μάχη, πολλά μπορούν να ακολουθήσουν. Και ο Ολυμπιακός δεν συνηθίζει τους οπαδούς του σε κάτι τέτοιο. 2-3 λοιπόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Όλοι περιμένουν πως θα ξυπνήσει ο Ολυμπιακός. Όπως ξύπνησε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά στο τέλος του αγώνα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Αυτό το παιχνίδι είδαμε. Αυτός ήταν ο αγώνας του. Υπομονή. Θα το ξεπεράσουν όλοι.